Γρηγόρης Βαλτινός, Αλέξης Ζορμπάς, πρεμιέρα στις 8 Ιουλίου, το προσεχέ Σάββατο. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Πρεμιέρα στην Κρήτη. Πού αλλού. Αναμενόμενο. Είναι και τα 60 χρόνια από είναι τα 60 χρόνια από το θάνατό του έτους Καζαντζάκη, 2017. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το πώς αισθάνεστε. Πώς αισθάνεστε καθώς προετοιμάζεστε για αυτή την παράσταση. Κοιτάξτε, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Ήταν ένας εμβληματικός ρόλος που τον είχα μέσα στην ψυχή μου. Τον κουβάλαγα, θα έλεγα, ότι ταιριάζουμε, μοιάζουμε κιόλας λιγάκι με τον Ζορμπά. Μπορεί να φάνει λίγο υπερφύαλο, αλλά δεν εννοώ στα εξωτερικά του χαρακτηριστικά που έχουν εγωιτεύσει όλο τον κόσμο. Εννοώ στην ψυχοσύνθεσή του, στην φιλοσοφία ζωής που έχει. Τι έχετε διακρίνει δηλαδή? Είμαι πολύ κοντά του, είμαι πολύ κοντά του. Όλα αυτά που λέει μέσα στο έργο και είναι πάρα πολλά. Οι θέσεις για τη ζωή, οι θέσεις για την ελευθερία του ατόμου, οι θέσεις για το σεβασμό του απέναντι. Ο Ζορμπάς δεν είναι αυτό που μας βόλεψε μέχρι τώρα να έχουμε. Δηλαδή? Δηλαδή, σιρτάκι ντάνς, μουζάκα, αυτό, ανεμελιά, δεν βαριέσαι, όλα όσα πάνε και όσα αρθούνε. Δεν είναι αυτό ο Ζορμπάς. Ο Ζορμπάς έχει μία θεμελιώδη αρχή στη ζωή του. Ότι είναι δύσκολο πράγμα η ελευθερία. Δεν μπορούν να τη σηκώσουν όλοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να προετοιμαστούμε. Η άλλη ρίση του Σολομού θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Έχει σεβασμό του ανθρώπου, σεβασμό στη φύση. Όλα αυτά, εάν τα βάλει συνδυαστικά, θα δεις έναν άνθρωπο του οποίου αυτή η λαϊκή φιλοσοφία είναι χωμάτινη, βγαίνει μέσα από τη γη. Είναι αυτό το οποίο πραγματικά και κυριολεκτικά θα λέγαμε βγαλμένο από τη ζωή. Όλες αυτές οι αξίες, οι οποίες... Αρκετές μάλλον από τις οποίες, αρκετές εκ των οποίων νομίζω έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη σήμερα. Την έχουμε τεράστια ανάγκη τη φιλοσοφία του Ζορμπά, γιατί έχουμε λιδωρηθεί πάρα πολύ. Έχουμε κατηγορηθεί για πάρα πολλά πράγματα και αυτή τη στιγμή που υποφέρει ο λαός μας, υποφέρει η Ελλάδα ολόκληρη, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ελληνικό DNA. Mm-hmm. Και το ελληνικό DNA υπάρχει μέσα στο Ζορμπά. Και καλό θα είναι να τη δούμε έτσι αυτή την παράσταση. Και έτσι την είδανε και οι δημιουργοί. Δηλαδή ο Ρέπας με τον Παπαθανασίου, ο Σταμάτης ο Φασουλής και που κάναν τη διασκευή. Και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές είδαμε ένα Ζορμπά ο οποίος θα διαφέρει εντελώς από την αντίληψη που είχαμε μέχρι τώρα για τον Ζορμπά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτό το όνειρο ολονών. Ήτανε όνειρο όλων αυτό, των συντελεστών. Να προσθέσω ότι η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Και ναι. Θα ήθελα, επειδή αναφερθήκατε αρκετά στις αξίες και στα κοινά σημεία που βρήκατε, καθώς ουσιαστικά γνωρίζατε με έναν διαφορετικό τρόπο αυτή τη φυσιογνωμία, πέρα από το πώς γνωρίζουμε εμείς και πώς γνωρίζει ο καθένας από το πώς έχει επικοινωνηθεί ουσιαστικά η φυσιογνωμία του Αλέξη Ζορμπά. Θα ήθελα έτσι λίγο να μας μιλήσετε για αυτή τη διαδρομή, την προσωπική, τη δική σας, διαβάζοντας και μελετώντας το Ζορμπά, είτε σε συγκεκριμένες στιγμές, είτε σε συγκεκριμένα σημεία που σταθήκατε. Κοιτάξτε, μπορεί να ήταν και το πρώτο μυθιστόρημα που διάβασα στην εφηβεία μου. Ο Καζαντζάκης έχει την ιδιότητα να εισχωρεί μέσα στην ψυχή σου. Δεν ξέρω αν είναι η γλώσσα, αν είναι οι ιδέες του, αν είναι μια μόνιμη νεανικότητα και επαναστατικότητα που έχει απέναντι στη ζωή, αλλά με επηρέασε. Μπορεί να είναι και όλα μαζί επίσης. Όλα μαζί, σαφώς. Γι' αυτό και τα αναφέρω όλα. Λοιπόν, αργότερα, επειδή σε εντελώς προσωπικό επίπεδο, σαν ψυχισμός, ορίμασα αρκετά νωρίς. Κατάλαβα ότι ακόμα δεν έχω προσδιορίσει αν με επηρέασε ο Ζορμπάς, mm-hmm. το βιβλίο, ναι. ή αν εγώ ήμουν έτοιμος να αποδεχτώ όλα αυτά τα πράγματα, αν ταιριάζει ο ψυχισμός μας. Δεν έχω κατασταλάξει. Ίσως κατασταλάξω τώρα με την παράσταση, μελετώντας τον κάθε βράδυ. Αλλά αργότερα όλες οι απόψεις του Ζορμπά κατάλαβα ότι στη ζωή με έβρισκαν όχι μόνο σύμφωνο, αλλά και εναρμονισμένο. Δηλαδή οι απόψεις του για την ελευθερία του ατόμου, οι απόψεις του για τη ζωή, για το σεβασμό στη φύση.
όλα αυτά τα πράγματα κατάλαβα ότι υπήρχαν μέσα μου. Και με αυτά πορεύομαι ακόμα. Δηλαδή ο Ζορμπάς είναι ένας πλήρης χαρακτήρας που αν κάποιος τον σεβαστεί, τον ενστερνιστεί, μπορεί να βγάλει μια ολόκληρη ζωή. Το Σάββατο η πρεμιέρα στα Χανιά και μετά ακολουθεί μια μεγάλη περιοδία. Έχω εδώ μπροστά μου ενδεικτικά κάποια σημεία, ναι, στα οποία ταξιδέψετε. Θα πάτε καταρχάς σε ολόκληρη την Κρήτη. Σε ολόκληρη την Κρήτη. Υπάρχουν κάποια παράπονα στην Κρήτη ότι σε κάποιες πόλεις δεν πάμε, αλλά πρέπει να πούμε ότι το σκηνικό δεν χωράει σε όλα τα θέατρα της Κρήτης. Είναι τεράστιο το σκηνικό, είναι τρέλα των αδερφών Τάγαρη να πάνε ένα τέτοιο σκηνικό. Το λέμε τώρα που την κάνανε την τρέλα, γιατί αν τους το λέγαμε νωρίτερα μπορεί να το μετανιώνανε. Οι συντελεστές είναι σπουδαίοι. Στις χορογραφίες είναι ο Δημήτρης ο Παπάζογλου. Στα κοστούμια είναι η Ντένι Βαχλιώτη. Οι φωτισμούς είναι ο Λευτέρης ο Παυλόπουλος. Τα σκηνικά είναι του Μανώλη Παντελιδάτσι, άλλου κριτικού από εκεί. Τι να πούμε, ενορχήστρωση είναι του Αλέξιου Πρίφτη, η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη, είναι ένας νέος μουσικός αυτός με πολύ μέλλον. Συναντιόμαστε πολλές φορές με τον Μίκη, έχουμε μιλήσει πολύ για τον Ζορμπά. Είναι καρμική η σχέση μου με τον Ζορμπά. Πριν από χρόνια πολλά, καμιά τριανταριά, ήμασταν φίλοι με τον Μιχάλη τον Κακογιάννη, μου μίλαγε πολύ για τον Ζορμπά και έφερε τον Άλαν Μπέιτς να δει μια παράσταση στην οποία συναντηθήκαμε κιόλας. Και είχαν προβλέψει ότι θα παίξω τον Ζορμπά. Εγώ τότε ούτε να το διανοηθώ. Είναι πραγματικά καρμική η σχέση μου. Δεν ξέρω γιατί. Σας εύχομαι να το απολαύσετε και να το ευχαριστηθείτε. Αρχής γενομένης από το Σάββατο, αλλά και σε όλη αυτή την περιοδία. Βλέπετε εδώ υπέροχους συντελεστές, το Μέμο τον Παιγνή, την Ναταλία Δραγούμη, Κουλίεβα, τον Νίκο τον Βερλέκη, την Ναταλία Δραγούμη, τον Τάκη τον Παπαματθαίου, τον Ρένο τον Ρώτα. Είναι και ένας θείασος 25 ατόμων που δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους αυτή τη στιγμή. Η Στέλλα Γκίκα παίζει εκπληκτικά. Τι να πω, είμαι πανευτυχής. Είναι ίσως η καλύτερη ομάδα που είχαμε ποτέ σε θείασο. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ωραία φιλοξενία. Μαζί μας. Κάπου εδώ φτάνουμε και εμείς στο τέλος.